Και έρχεται η στιγμή που θέλετε να φτιάξετε το πρώτο σας πιάτο για το μενού σας και σκεφτόστε τι να φτιάξω. Τι μπορώ να βγάλω που να αρέσει σε όλους, να γίνεται γρήγορα, να είναι οικονομικό και να πάθουμε σοκ. Αυτή τη συνταγή. Nuggets με ψαρονέφρι και σάλτσα από δαμάσκηνα. Σε 10 με 15 λεπτά θα είναι έτοιμη η συνταγή μας, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα nuggets από ψαρονέφρι θα χρειαστούμε για τη σάλτσα δαμάσκηνο, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, μισό κουταλάκι του γλυκού θυμάρι ξερό, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ, ένα κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, μία σκελίδα σκόρδο, 200 γραμμάρια δαμάσκηνα αποξηραμένα, 200 γραμμάρια κρασί κόκκινο, 200 γραμμάρια νερό, αλάτι και πιπέρι. Για τα nuggets από ψαρονέφρι, 900 γραμμάρια ψαρονέφρι, 1 τρίτο από ένα κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, 1 τέταρτο από ένα κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 1 τρίτο από ένα κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 3 αυγά μεσαία, 50 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια πάνκο για το πανάρισμα, σπορέλαιο για το τηγάνισμα, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ρόκα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Διονύση, άκου. Αυτή τη συνταγή την αγαπώ. Να σου πω ότι τη βάζω τα Χριστούγεννα στο περιγερά δικό μου. Αλήθεια. Ναι, κάθε Χριστούγεννα. Την κάνω γιατί είναι καταπληκτική. Αρέσει σε όλους, αρέσει σε μένα και είναι σίγουρη επιτυχία. Δηλαδή είναι το χιν των Χριστουγέννων. Λοιπόν, και ξεκινάμε πρώτα απ' όλα φτιάχνοντας τη σάλτσα. Γιατί η σαλτσούλα θέλει λίγη ώρα για να γίνει. Είναι τύπου τσάτνε ιωμένο, δηλαδή θα είναι γλυκόξινο. Απλά σαν βάση θα έχει το δαμάσκηνο, επειδή το δαμάσκηνο είναι έτσι, το φρούτο, το αποξηραμένο που χρησιμοποιούμε περισσότερο τα Χριστούγεννα. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή και έχετε όλοι στο σπίτι σίγουρα δαμάσκηνα. Λοιπόν, έχω ένα τηγανάκι εδώ πέρα που καίει. Θα προσθέσω λίγο λαδάκι. Αυτοί είμαστε. Και σιγά σιγά να ανάβω και πίσω τη φωτιά μου εδώ, για να αρχίσω να ζεσταίνω το λαδάκι και να ψήσω το ψαρονέφρι μου. Τώρα, ρίχνουμε στο κρεμμύδι. Αυτοί είμαστε. Και μαζί με το κρεμμύδι θα ρίξω και λίγα μυρωδικά. Ποια είναι αυτά τα μυρωδικά? Θα ρίξω λίγο θυμαράκι, εδώ. Και έχουμε Χριστούγεννα. Τι έχουμε σίγουρα στο σπίτι τα Χριστούγεννα? Τι έχουμε? Έχουμε κάνει μελομακάρονα, οπότε η κανέλα είναι σίγουρα στο σπίτι μας. Κανελίτσα. Έχουμε λίγο ginger σε σκόνη, γιατί κάναμε gingerbread cookies. Και σίγουρα έχουμε λίγο μπούκοβο γιατί θέλουμε να κάνουμε λίγο καυτερή τη σάλτσα μας. Οπότε αυτά τα τρία πάνε μέσα και θα ρίξω και μία σκελίδα σκόρδο. Τώρα αυτά εδώ θέλω να καραμελώσουν και να γίνουν ωραία. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Ένας τρόπος, ζάχαρη. Δεύτερος τρόπος, μέλι. Τρίτος τρόπος, κατευθείαν ρίχνω τα δαμάσκηνα μέσα και θα αρχίσουν και αυτά να λιώνουν, να βγάζουν τη ζαχαρίτσα τους και να καραμελώνουν μαζί με τα κρεμμύδια. Θα ξεκινήσω να ρίχνω μέσα, εδώ. Φανταστικό. Προσέξτε πάρα πολύ. Όταν ρίξετε την κανέλα και το ginger, δεν θέλουμε να τα ψήσουμε πάρα πολύ σκέτα στο τηγάνι, γιατί θα καούνε. Όπως βλέπετε, με το που έριξα κανέλα ginger, κατευθείαν φρόντισα να ρίξω και δαμάσκηνα, να ανακατεύω όλη την ώρα. Και ουσιαστικά δεν θέλω να κάψω τα μπαχαρικά μου. Θέλω να τα ζωντανέψω, αλλά όχι να τα κάψω. Τώρα τι κάνουμε? Σβήνουμε με κρασάκι. Εδώ. Θα προσθέσω και λίγο νεράκι. Γιατί θέλω όλα αυτά να σιγοβράσουν μέχρι που να μαλακώσει το κρεμμύδι, να μαλακώσει το δαμάσκηνο, να δώσουν τα μπαχαρικά γεύση. Θα προσθέσω λίγο αλάτι, εδώ, και λίγο πιπεράκι. Και έχω την απόλυτη χριστουγεννιάτικη σάλτσα σε πόση ώρα? 2 λεπτά. Και η σάλτσα μου έχει πάρει μπρος, το ψαρονέφρι μου είναι στο ψυγείο. Και εδώ μιλάμε για ένα εξαιρετικό προϊόν που ονομάζεται ψαρονέφρι. Διονύση, φίλε μου, άκου να σου πω τι γίνεται. Όταν παίρνουν το ψαρονέφρι και το ανοίγουν εδώ στη μέση και το βάλουν να ψηθεί έτσι όπως είναι σπάνε από πάνω προς τα κάτω. Οπότε στο τέλος, με το που κόβεις να φας κομμάτι, έρχεσαι και μασάς τις σύνες έτσι και σου φαίνεται το κρέας σκληρό. Λοιπόν, άρα, με το που κάνω την εξής κίνηση και πάρω το μαχαίρι μου και κόψω εδώ πέρα κομμάτια το ψαρονέφρι, μενταγιόν όπως λέμε, όχι πλάγια, γιατί και πλάγια ακόμα αφήνω ίνες. Ίσια, εδώ. Καρέ. Παπ. Παπ. Αυτομάτως έχω το πιο μαλακό κρέας που μπορώ να πάρω στην αγορά. Δεν υπάρχει κάτι πιο μαλακό από αυτό. Κάθε μπουκιά που θα τρώμε θα λιώνει πραγματικά στο στόμα. Τώρα, σίγουρα και το φιλέτο μοσχαρίσκου είναι πολύ ωραίο. Όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που είναι σιτεμένα και ψαγμένα είναι πολύ ωραία. Αλλά Πάντα σκεφτόμαστε να κάνουμε και μια οικονομική πρόταση και λύση, ρε φίλε. Δηλαδή, κάνουμε ένα τραπέζι. Κάτω από 70-80 ευρώ το κιλό δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε. Δηλαδή, να πάρουμε ένα πολύ καλό ποιοτικό κρέας για να πούμε ότι έχουμε κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, τώρα έχω το ψαρονέφρι μου και θέλω αυτό το ψαρονέφρι να το κάνω έτσι χριστουγεννιάτικο. Να το φέρω έτσι στα δεδομένα της εποχής. Πώς το κάνω αυτό? Με μπαχαρικά εννοείται. Τα μπαχαρικά που έχουμε είναι τα μπαχαρικά σχεδόν που χρησιμοποιούμε στα μελομακάρονα. Οπότε ξεκινάω πρώτα με αλάτι και πιπέρι πάνω στο κρέας. Πολύ σημαντικό, οτιδήποτε και αν πανάρουμε, όταν κάνουμε ένα αγκετάκι, σνίτσελ ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να αλατοπιπερώσουμε το κρέας. Και εκτός από το κρέας, πρέπει να αλατοπιπερώσουμε, εδώ βάζω, και το πανάρισμά μας. Εντάξει, έβαλα αλάτι, πιπέρι εκεί, θα σπάσω τα αυγά στη συνέχεια. Λοιπόν, τώρα. Εδώ, τα μπαχαρικά που έχω είναι κανέλα, γαρίφαλο και μοσχοκάριδο και ένα ακόμα που λέγεται ginger, σε σκόνη, σε περίπτωση που το έχουμε το βάζουμε, σε περίπτωση που δεν το έχουμε δεν το βάζουμε. Άρα βάζω κανέλα, γαρίφαλο, μοσχοκάριδο και ginger στο αλευράκι μου. Τελειώσαμε, αυτό ήταν, έτσι. Συνταγή ήταν αυτή. Ανακατεύω, εδώ. Και όπως βλέπεις, εδώ πέρα το πανάρισμα πήρε κάποιο χρώμα και τα μπαχαρικά καθώς θα ψήνονται στο τηγάνι, να ξέρεις, θα πάρουν ακόμα περισσότερο χρώμα. Και έχω τα αυγουλάκια μου εδώ με το αλάτι και το πιπέρι. Ένα. Πω, ωραία αυγά αυτά, Δύο. Λοιπόν, τα αυγουλάκια μου είναι μέσα, ανακατεύω και εννοείται να κάνουμε την κλασική μέθοδο που έχουμε μάθει για να πανάρουμε το οτιδήποτε. Εδώ πέρα θέλει καλό ανακάτεμα. Γιατί άμα δεν ανακατέψω καλά, δεν κολλάει καλά το αυγό πάνω στο κρέας. Και εδώ πέρα έχω μία φρυγανιά που λέγεται πάνκο. Πια υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ για να την πάρετε. Αλλά εννοείται πως άμα δεν βρείτε πάνκο, βάζετε κανονική φρυγανιά. Τριμμένη, ό,τι βρείτε. Ακόμα και ψωμάκια, άμα θέλετε να τρίψετε και να βάλετε, μπορείτε. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, έτσι όπως είναι, ένα, δύο, τρία. Ένα. Εδώ. Εντάξει, την πάω τη διαδικασία με το χέρι, γιατί έχουμε λίγα να πανάρουμε. Δύο. Δεν ξέρεις πώς λέγεται αυτή η μέθοδος, Διονύση? Δεν ξέρεις. Πανέ αλαγγλές. Έτσι λέγεται. Ναι. Φρυγανιά, αλευράκι και αυγουλάκι λέγεται πανέ αλαγγλές. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα το πιο σημαντικό. Έλα εδώ. Ναι, το κατάλαβα. Τι έχει γίνει? Έχει κάψει το λάδι μας. Ναι. Σβήσει τη φωτιά. Να τη σβήσω ένα το λάδι. Σβήστε. Ρίξε από δίπλα λίγο σπορέλαιο. Μπράβο, για να ρίξουμε τη θερμοκρασία. Γιατί έχει ζεσταθεί. Γιατί άμα τα ρίξω μέσα θα καεί το πανάρισμα. Απ' έξω και από μέσα θα μείνει ομά. Λοιπόν, για να δω. Μια χαρά. Λοιπόν, έφυγες. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα ψαρονέφρι, επειδή είναι και ψαρονέφρι, δεν χρειάζεται πολύ ψήσιμο, δεν είναι κοτόπουλο. Το πολύ σε 2 λεπτάκια είναι έτοιμα. Σκεφτείτε ότι μαγειρεύω τα ψαρονέφρια αυτή τη στιγμή με σβηστή φωτιά. Πάντα αυτό, όταν μαγειρεύουμε, το σκεφτόμαστε. Δηλαδή την οικονομία. Συνήθως, ας πούμε, να σας πω, είναι συνετό όταν ψήνουμε ένα κρέας μέσα στο φούρνο, να σβήνουμε το φούρνο και τα τελευταία 10-15 λεπτά να τα αφήνουμε μέσα, γιατί συνεχίζει να ψήνεται. Είναι πολύ σημαντική η οικονομία, ειδικά τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, σκεφτόμαστε τα πάντα. Τώρα, η πρώτη μας δόση από ψαρονέφρι είναι έτοιμη. Εδώ είμαι και θα συνεχίσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, φτιάχνοντας τα υπόλοιπα. Αυτό θα μου πάρει περίπου 4-5 λεπτάκια για να γίνει. Όση ώρα θα πάρει και σε εσάς για να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό της Zenith. Η Zenith, παιδιά, κληρώνει άλλη μία φορά ένα ολόκληρο σπίτι. Ένα σπίτι που τα έχει όλα. Την κουζίνα του, τα μπάνια του, τα σαλόνια του, τα δωμάτια του. Ενεργειακό για δεύτερη φορά. Ένας τυχερός το κέρδισε την πρώτη φορά. Οπότε είναι η ευκαιρία σας να είστε ο δεύτερος τυχερός. Μόλις σε 5 λεπτάκια μπορείτε να πάρετε μέρος στον καλύτερο διαγωνισμό που υπάρχει. Τώρα, συνεχίζω εγώ με το ψαρονέφρι. Εσείς πάρτε μέρος και τα λέμε πίσω στο σερβίρισμα. Λοιπόν, βάζω και την τελευταία δόση από ψαρονέφρι μέσα. Εδώ είμαστε. καταπληκτικά. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τη σαλτσούλα μας. Για τη σαλτσούλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Βλέπετε εδώ πέρα ότι για να φτιάξω μία σάλτσα, εκ των προτέρων ξέρω ότι αυτή η σάλτσα θα χρειαστεί αρκετό νεράκι, γιατί φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ στερεό στοιχείο, οπότε σίγουρα δεν μπορεί να γίνει σάλτσα. Γι' αυτόν τον λόγο έχω δίπλα το νεράκι μου, εδώ. Μην σας νοιάζει που θα βάλουμε νεράκι, δεν θα αραιώσει η γεύση τους. Ίσα ίσα θα φτιάξει η γεύση της, γιατί τώρα είναι πάρα πολύ έντονη. Οπότε βάζω το πιπέρ μέσα, εδώ. Χτυπάω στην αρχή. Και σε αυτό το σημείο, κοιτάξτε εδώ, φαίνεται ότι η σάλτσα μας είναι πάρα πολύ πηχτή. Νόστιμη, αλλά δεν είναι αυτό που ακριβώς θέλουμε. Θέλουμε να μπορεί κάποιος να βουτάει μέσα και να παίρνει λίγη από τη σάλτσα μας. Οπότε τι κάνουμε, βάζουμε λίγο νεράκι, εδώ. Λοιπόν, και πριν ήταν μαρμελάδα, τώρα καθώς τα χτυπάμε θα αρχίσει να γίνεται σάλτσα. Βάζουμε σιγά σιγά νεράκι και όπως βλέπετε το νερό που βάζω τι είναι, καυτό. Γιατί άμα βάλουμε κρύο νεράκι δεν θα χτυπηθεί τόσο καλά να γίνει τόσο smooth η σάλτσα μου. Και τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Τώρα φαίνεται ότι είναι σάλτσα. Γιατί τη χτυπάω, φεύγει από τον μπίμερ, είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Αυτό πάει πίσω και ήρθε η ώρα να στήσουμε μια πιατέλα για να μπορούν να απολαύσουν οι καλεσμένοι μας. Ένα ξύλο κοπής, έτσι όπως είναι, αδειάζω τη σάλτσα μου. Είναι πεντανόστιμη, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, μοιάζει σαν μπάρμπεκιου, δεν μοιάζει σαν μπάρμπεκιου. Τη βλέπετε. Αλλά δεν είναι μπάρμπεκιου. Είναι καταπληκτική σάλτσα με δαμάσκηνο, με όλα τα αρωματικά των Χριστουγέννων. Έχει και το τζιτζερ μέσα, έχει και το μπουκοβό, είναι λίγο spicy. Και από γεύση μοναδική. Μυρίζει Χριστούγεννα. Τώρα, βγάζω το ψαρινέφι μου εδώ πέρα. Την τελευταία δόση. Και εδώ είμαστε. Υπενθυμίζω ότι το ψαρονέφρι είναι ένα ιδιαίτερο κρέας, δεν το παραψήνουμε. Δεν μπαίνουμε σε λογική να το ψήσουμε όπως θα ψήναμε κανονικά ένα κοτοπουλάκι. Θέλουμε να είναι μαλακό, να λιώνει στο στόμα, να εξαφανίζεται. Εδώ είμαστε. Δεν υπάρχει. Μοναδικό. Καταπληκτικό. Η κανέλα, το τζίντζερ, το γαρίφαλο, το μοσχάρι, το έχουν δουλέψει όλα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλω λίγο πρασινάδα από κάτω. Εδώ, λίγο για να κάνει αντίθεση. Αυτοί είμαστε. Εννοείται πως δεν χρειάζεται να προσθέσετε τίποτα άλλο. Σε λεμόνια, τέτοια πράγματα, γιατί τα έχουμε όλα από το ψαρονέφρι. Το ψαρονέφρι έχει τα μπαχαρικά, οπότε είναι γεμάτο σε γεύση. Και αυτό που θα κάνω είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι όπως είναι, παίρνω, βάζω το ψαρονέφρι μου εδώ. Και βλέπεις πόσο ποσότητα έχει βγει με δύο ψαρονέφρια. Αυτό είναι που σου λέω, ρε φίλε. Δηλαδή, το όλο θέμα είναι ότι πραγματικά είναι μια οικονομική συνταγή. Μόλις τη φτιάξετε θα καταλάβετε ακριβώς τι σας λέω. Για τα nuggets από ψαρονέφρι, σε τηγάνι με ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά, ρίχνουμε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο, προσθέτουμε το θυμάρι, την κανέλα, το τζίντζερ, το μπούκοβο, το σκόρδο, τα δαμάσκηνα και σοτάρουμε. Σβήνουμε με το κρασί, προσθέτουμε το νερό, το αλάτι, το πιπέρι και βράζουμε. Μεταφέρουμε τη σάλτσα σε μια κανάτα και χτυπάμε καλά με το ραβδομπλέντερ. Αν το μείγμα είναι αρκετά πηχτό, προσθέτουμε σταδιακά καυτό νερό. Κόβουμε το ψαρονέφρι σε μικρά κομμάτια και τα πασπαλίζουμε με το αλάτι και το πιπέρι. Ρίχνουμε σε μπολ το αλεύρι, την κανέλα, το γαρίφαλο, το μοσχοκάριδο, το τζίντζερ και ανακατεύουμε. Σε άλλο μπολ ρίχνουμε τα αυγά, το αλάτι, το πιπέρι και ανακατεύουμε καλά. Πανάρουμε το ψαρονέφρι πρώτα στο αλεύρι, στη συνέχεια στα αυγά και τέλος στο πάνκο. Μεταφέρουμε σε δόσεις σε τηγάνι με σπορέλαιο σε μέτρια φωτιά μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Μεταφέρουμε τα νάγκετ σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας και σερβίρουμε με τη σάλτσα δαμάσκηνο και ρόκα.